Κύριε Υπουργέ, οι αρχές της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη ερώτηση δεν μας αφορά. Τα ακούμε, τα διαβάζουμε, τα βλέπουμε. Πολιτικά τα αντιπαρατηθέμεθα, τα αντιπαλεύουμε, τα μέτρα, ενώ στο σύνολό τους, δεν συγκεκριμένα για αυτά που αναφέρατε. Άρα, κάνατε μια γενικότερη αναφορά του τι θα κάνετε ή τι κάνατε, κονδύλια από εδώ και η ερώτηση είναι συγκεκριμένη. Με συγκεκριμένα ζητήματα, συγκεκριμένα προβλήματα, λοιπόν, τα οποία αποτυπώθηκαν στην πρωτολογία μου. Επ' αυτών συγκεκριμένα θα ήθελα απαντήσει. Εντάξει, τα εκατομμύρια πετάξαν τώρα πριν από λίγο. Πετάξαν διάφορα εκατομμύρια εδώ κτλ. Θα γίνουν οι αποκαταστάσεις και πότε? Αυτό είναι. Οι πράξεις μετράνε. Και από εκεί και πέρα οι αρχές της κυβέρνησης, όπως σας αναφέρετε, δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι τον κάτοικο στην Εράιδα να αποκατασταθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα το οδικό δίκτυο, να μπορέσει να έχει πρόσβαση να πάει στην Καρδίτσα και όχι να πάει μέσω Βρυτανίας. Λοιπόν, και από τον Ιαννό, και όχι μόνο από τον Ιαννό, αλλά από το σύνολο των φυσικών καταστροφών που έχει γνωρίσει όχι μόνο η περιοχή της Καρδίτσας, αλλά γενικότερα και σε όλη την επικράτεια, όλη η χώρα μας, ο λαός μας αποδείχθηκε και αποδεικνύεται συνεχώς ότι είναι απροστάτευτος απέναντι σε φυσικά φαινόμενα που στην ουσία τους είναι αναμενόμενα. Και εδώ οι ευθύνες βαραίουν διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις, όπως και τη σημερινή, που με τις πολιτικές που ασκούν υπονομεύουν τη δυνατότητα σχεδιασμού για τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών, ανάμεσά τους φυσικά σε έργα διπλημμυρικής οράκησης και προστασίας. Έργα υποδομών, δρόμοι, γέφυρες κλπ. Και αυτό συμβαίνει και αυτό αναδείχθηκε εξάλλου και με τον Ιαννό, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως είπα, με τις πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς κτλ. Διότι όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα από το σχεδιασμό έως την υλοποίησή τους υποτάσσονται σε ένα βασικό κριτήριο. Αυτό της διασφάλισης της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Και εξάλλου όλα αυτά τα αναγκαία έργα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν, να μειώσουν σημαντικά τις καταστροφές, όπως και στην Καρδίτσα, θεωρούνται κόστος για το κράτος. Και κυρίως είναι έργα μη επιλέξιμα, όπως αναφέρονται όλες οι κυβερνήσεις, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, δηλαδή η εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνει ή και χρηματοδοτεί μόνο εκείνα τα έργα που θα ενισχύσουν ή θα ενισχύουν την κερδοφορία των κατασκευαστικών ή γενικότερα των ομίλων. Τα μπαζωμένα ρέματα, η έλλειψη ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατορρεμάτων, όπως και στην περιοχή της Καρδίτσας, αλλά και του συνόλου της λεκάνης απορροής της περιοχής, όπως και σε κάθε άλλη περιοχή, αναδεικνύουν την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού με γνώμονα την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Αντίστοιχα, η απουσία στοιχειωδών μέτρων πρόληψης είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης από το κράτος, επειδή αναφερθήκατε φυσικά και τους Δήμους, περιφέρειες, αρμοδιότητες και πάει λέγοντας, που είναι αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης από το κράτος για τις σχετικές υπηρεσίες και τις λειτουργίες των Δήμων και περιφερειών με δυτικοοικονομικά κριτήρια. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξουν αποκαταστάσεις των ζημιών στην Καρδίτσα, όπως αναφέρουμε στα ζητήματα που αναφέρουμε στην ερώτηση. Όμως θα υπάρξει μέρημνα αντίστοιχα σχεδιασμός, οργάνωση αντίστοιχων υπηρεσιών με όλο το αναγκαίο προσωπικό, όλα τα αναγκαία μέσα, ώστε να προληφθούν αντίστοιχες καταστροφές από πλημμύρες στο μέλλον. Γεγονός που σημαίνει δημιουργία απαραίτητων φυσικά έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασών, όπως και στα άγραφα που συζητάμε, καθαρισμός των δασών και των δασικών εκτάσεων, ώστε να προληφθούν καταστροφές ή και να ελαχιστοποιηθούν. Και τα λέμε αυτά διότι το σημερινό κράτος, το σημερινό αστικό κράτος, επιδεικνύει μεγάλη αποτελεσματικότητα και ικανότητα να χρηματοδοτεί τους επιχειρηματικούς ομίλους με δισεκατομμύρια ευρώ, να φορολογεί το λαό αφήνοντας το απειρόβλητο τα κέρδη των εφοπλιστών και βιομηχάνων, να στρέφεται κατά των διοικητικήσεων των εργαζομένων και να διαλύει απεργίες, όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έχουν για τα λαϊκά στρώματα συνηθισμένα προβλήματα και αναμενόμενα φαινόμενα. Και δεν μπορεί να το κάνει, γιατί ο ρόλος και η αποστολή του είναι τελείως διαφορετικές. Και δείτε, την ίδια ώρα που στην περιοχή μετράνε ακόμα τις πληγές σε όλα αυτά τα έργα υποδομών και όχι μόνο, ακόμα και στα σπίτια και στις περιοχές τους οι κάτοικοι, και δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει προχωρήσει κανένα έργο αποκατάστασης, όπως σας βάζουμε το ερώτημα σήμερα, την ίδια ώρα και με την παρουσία των ΜΑΤ στα άγραφα, φτιάξατε δρόμους και στείνονται πυλώνες τεράστιοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τις ανεμογεννήτρες δηλαδή. Την ίδια ώρα όμως οι κάτοικοι δεινοπαθούν από τα αποτελέσματα
των καταστροφών που υπέστησαν από τις πλήμες. Δεν έχουν δρόμο να περάσουν, να πάνε κάπου. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ακριβώς, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, μαζί με την διεκδίκηση λύσεων στα αυξημένα προβλήματα και λόγω φυσικά των ζητημάτων που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές, χρειάζεται να αναμετρηθεί με αυτές ακριβώς τις πολιτικές που θεωρούν τις ανάγκες του κόστος και τις μετατρέπει σε επενδυτικές ευκαιρίες για το κεφάλαιο, στις πληγήσεις και στις καταστραμμένες περιοχές.